Ομάδα ατόμων εκτοξεύει βόμβα Μολότοφ σε βάρος ανδρών των ΜΑΤ μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Οι αστυνομικοί απαντούν με χειροβομβίδες κροτουλάμψης και περιορισμένη χρήση χημικών. Επικρατεί ένταση. Άγνωστοι περνώντας μπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος πέταξαν κόκκινη μπογιά στην είσοδο, ενώ σε στάση λεωφορείου στην οδό Πανεπιστημίου σπάσαν την τζαμαρία στη διαφημιστική πινακίδα. Κουκουλοφόρος σπάει με σφύρι τζαμαρία. Ενώ αστυνομικοί εντοπίζουν κρυμμένους πυροσβεστήρες, αλλά και μια σακούλα με μολότοφ σε ζαρντινιέρα στην Πανεπιστημίου. Για τρίτη συνεχόμενη Πέμπτη, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και μαθητές συγκεντρώθηκαν στα προπήλαια και ξεκίνησαν την πορεία διαμαρτυρίας από εδώ, από την Πανεπιστημίου, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για τα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί εν μέσω πανδημίας να περάσει η αστυνομία στις σχολές μας, τρομοκρατές σχολές μας. Χιλιάδες κόσμου στο συλλαλητήριο παρά την απαγόρευση των συναθρήσεων και τα μέτρα αδύνατο να τηρηθούν. Ένταση μικρής διάρκειας και στη συγκέντρωση των φοιτητών στη Θεσσαλονίκη. Ρίψη μολότοφ και κυνηγητό στα στενά γύρω από την Καμάρα και τη Ροτόντα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να μπουν στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ενώ η αστυνομία προχώρησε σε τρεις τουλάχιστον προσαγωγές. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για νομοσχέδιο που αναβαθμίζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ τα πειρά της αντιπολίτευσης επικεντρώνονται στην ίδρυση σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας. Το εμβληματικό αυτό νομοσχέδιο αποτελεί αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας των φοιτητών, των γονιών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και γενικότερα της κοινωνίας. Μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Είναι ένα μέτρο το οποίο η κυβέρνηση αντιγράφει από την Τουρκία του Ερντογάν. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας εισάγεται για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη.